Παρουσία σχεδόν του συνόλου των δημάρχων της Ηπείρου και αυτοδιοικητικών πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ειδική συνεδρίαση της ΠΕΔ Ηπείρου στην Πρέβεζα με προεδρεύον τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τέθηκαν προς τον Υπουργό επιτάπητος όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους αυτοδιοικητικούς της Ηπείρου, όπως η διαχείριση απορριμμάτων, η στελέχωση των υπηρεσιών, το μεταναστευτικό και η ψηφιακή διακυβέρνηση. Ο Υπουργός σε δηλώσεις του, λίγο πριν την έναρξη της σύσκεψης, τόνισε πως σε 2 εβδομάδες από σήμερα αναμένεται να γίνουν οι ανακοινώσεις του Υπουργείου για το νέο πρόγραμμα που θα αντικαταστήσει το Φιλόδημο. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι ετοιμάζεται μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2020 νομοθετική παρέμβαση για το πλήρες ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων Δήμων και Περιφερειών. Η κυβέρνησή μας από την πρώτη μέρα έχει δείξει με πράξεις και με συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις το ενδιαφέρον και τη στήριξή της στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάναμε πράξη τα μέτρα κυβερνησιμότητας των Δήμων και των Περιφερειών, δίνοντας τη δυνατότητα στους Δημάρχους που είχαν εκλεγεί μεγάλα ποσοστά να μπορούν να κυβερνήσουν τους Δήμους τους, να μπορούν να κάνουν προϋπολογισμούς και να μπορούν να εξυπηρετούν τους πολίτες σε αυτά που έχει υποχρέωση η τοπική αυτοδιοίκηση. Και τώρα έρχεται η ώρα μιας μεγάλης νομοθετικής παρέμβασης, η οποία θα εκδηλωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020. Με στόχο, κύριε Πρόεδρε, το πλήρες ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων των Δήμων και των Περιφερειών, με στόχο την ενίσχυση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και των αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης. Είμαστε αποφασισμένοι, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αποφασισμένη να στηρίξει με νέες αρμοδιότητες, πόρους και προσωπικό τον θεσμό της αυτοδιοίκησης, ώστε να αποτελέσει βασικό μοχλό για την ανάπτυξη της χώρας, που είναι ο βασικός στόχος αυτής της κυβέρνησης, αλλά νομίζω και όλων των Ελλήνων. Για το σκοπό αυτό, έχουμε σήμερα την σύσκεψη με τους δημάρχους της περιφέρειας της Ηπείρου, εδώ στην Πρέβεζα, να συζητήσουμε όλα τα θέματα και όλα τα προβλήματα που ενδιαφέρουν τους Δήμους και ευρύτερα την περιοχή, και από κοινού να καταλήξουμε σε μέτρα και δράσεις που χρειάζονται για να προχωρήσει μπροστά η αυτοδιοίκηση στην περιοχή μας. Στις επόμενες πλέον 2 εβδομάδες το Υπουργείο Εσωτερικών είναι σε θέση να βάλει μπροστά το νέο πρόγραμμα έργων για το οποίο είχαμε δεσμευτεί. Θυμούνται όλοι οι πολίτες, ειδικά οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης. Είχα ενημερώσει για το πρόβλημα που υπήρχε με το προηγούμενο πρόγραμμα το Φιλόδημο, στο οποίο είχε μόνο 130 εκατομμύρια εναντί έργων που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση αυτή έχει αίσιο τέλος, γιατί μέσα από την δουλειά που έχουμε κάνει έχουν βρεθεί σημαντικοί πόροι. Τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες 2 εβδομάδες θα υπάρξουν πολύ σημαντικές ανακοινώσεις. Αναφορικά τώρα με το αίτημα των Δημάρχων να έχουν λόγο και ρόλο στη διαχείριση του ΕΣΠΑ, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι υποστηρίζει το αίτημα αυτό. Όπως είπε, είναι πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο μετά το 2021, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις θα πάρθουν από τον Πρωθυπουργό. Υποστηρίζω αυτή τη θέση της αυτοδιοίκησης. Περιμένω να γίνει επίσημη θέση της ΚΕΔΕ. Αλλά πρέπει να σας πω, καθώς η συνεργασία μου με τον νέο πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Παπαστεργίου, είναι στενότατη και καθημερινή, θα έλεγα, για το σύνολο των θεμάτων της αυτοδιοίκησης, ότι το έχουμε συζητήσει. Το Υπουργείο Εσωτερικών πιστεύει ότι πρέπει στα πλαίσια του νέου επιχειρησιακού προγράμματος για μετά το 2021 η αυτοδιοίκηση να έχει το δικό της πρόγραμμα. Από εκεί πέρα, αντιλαμβάνεστε, οι αποφάσεις είναι συνολικές. Στη τελική ανάλυση ανήκουν στον Πρωθυπουργό της χώρας, αλλά βρίσκω θετική και δημιουργική αυτή την πρόταση, αυτή τη σκέψη. Τη στενή συνεργασία που υπάρχει με το Υπουργείο Εσωτερικών και την υποστήριξη που βρίσκουν οι αυτοδιοικητικοί της Ηπείρου και όχι μόνο από τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο, αναγνώρισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου και δήμαρχος Δοδόνης, Χρήστος Ντακαλέτσης, καλωσορίζοντάς τον στην Πρέβεζα. Καλωσορίζουμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θεοδωρικάκο, στην Ήπειρου και συγκεκριμένα στην Πρέβεζα. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ο κύριος Υπουργός είναι ξανά στην Ήπειρο, αυτή τη φορά στο Δήμο Πρέβεζας, γιατί η Ήπειρος δεν είναι μόνο τα Γιάννενα, είναι οι 4 νομοί. Ερχόμενος για μια ακόμη φορά εδώ, του δίνεται δυνατότητα να αποκτήσει μια μεγαλύτερη όσμωση με τα ζητήματα της Ηπείρου, αλλά και τα ζητήματα συνολικά της αυτοδιοίκησης, και γι' αυτά θα συζητήσουμε σήμερα. Αν κρίνω από την προσέλευση των συναδέλφων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, φαίνεται ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για τα ζητήματα αυτά, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει και παρακαταθήκη από την μέχρι τώρα, από τις μέχρι τώρα πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εσωτερικών και του κυρίου Υπουργού για επίλυση των ζητημάτων αυτών, και όπως είπα, αυτό αντανακλά στην προσέλευση των συναδέλφων μου. Οι κυρίαρχα ζητήματα βεβαίως είναι, όπως προείπαμε, το ΕΣΠΑ, η διαχείριση του ΕΣΠΑ. Η τοπική αυτοδιοίκηση, η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, έχει ρόλο και πρέπει να τον αποκτήσει επίσημα,
και φυσικά τα ζητήματα τα υπόλοιπα σχετίζονται με τα οικονομικά των Δήμων, τα οποία οι Δήμοι είναι σε μια οικονομική απίσχανση δυστυχώς μετά την κρίση την πολύχρονη, και βέβαια η επανεκκίνησή της πιστεύω θα έρθει με την σύνταξη του νέου κώδικα για την κατανομή των εργοδοτήτων.